Καλησπέρα. Πες το. Πες το αυτό. Το βάζω εδώ πέρα στο πλάι για να το κλωτσίσω κάποια στιγμή. Καλησπέρα, ονομάζομαι Θοδωρή Τσακούρα. Είναι κρατάω τις σημειώσεις μου, έχω γράψει και το όνομά μου. Εκεί είμαι Creative Director στη McCann Athens. Είμαι διαφημιστής στο δημιουργικό, αλλά ας μην το κάνουμε θέμα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς που με καλέσατε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω εσάς που ήρθατε να ακούσετε τη Βίκυ Καγιά και τυχαία ακούτε και εμένα. Κάνετε πολύ καλά. Ήταν πολύ ωραία η ομιλία της. Λοιπόν, άλλη μια φορά καλούμε να μιλήσω για κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, οπότε η ομιλία μου θα είναι εξαιρετικά σύντομη, έτσι τελειώνοντας. Θέλω να πω ότι δεν μου αρέσουν καθόλου οι παρουσιάσεις που έχουν PowerPoint. Πολλές παρουσιάσεις στο γραφείο συνέχεια αυτό το πράγμα κάνουμε, είναι τραγικό. Οπότε αυτό που έχω κάνει είναι ότι. Για να δούμε αν δουλεύει. Τι πατάω. Λες. Μ' αρέσει αυτό, μπορώ να το κρατήσω. Ναι, ωραία, το ίδιο είναι. Λοιπόν, έχω βάλει πίνακες, κλασικούς πίνακες, υπέροχους πίνακες ζωγραφικής, ώστε σε περίπτωση που αυτά που λέω είναι βαρετά και ανούσια και ενοχλούν τα αυτιά σας, τουλάχιστον τα μάτια σας να ευχαριστούνται και να μην χάνουν τον χρόνο τους. Λοιπόν, αυτό το event αυτοαποκαλείται το πιο αισιόδοξο event της χρονιάς και συμφωνώ απόλυτα. Αν με 60% ανεργία χρησιμοποιείς τη λέξη καριέρα, δεν είσαι απλώς αισιόδοξος, είσαι υπεραισιόδοξος. Εγώ το event θα το ονόμαζα κάπως αλλιώς, θα το έλεγα ημερίδα μερικής απασχόλησης ρημαγμένων και ταλαιπωρημένων οικονομικά νέων, το οποίο ταιριάζει απόλυτα γιατί τα αρχικά βγάζουν τη λέξη ήμαρτον. Λοιπόν, ειλικρινά και σοβαρά τώρα, δεν ξέρω τι να πω σε ένα νέο ο οποίος ψάχνει δουλειά σήμερα. Ο κόσμος αλλάζει τόσο γρήγορα που δεν υπάρχει πιο ανεύθυνο πράγμα από το να δίνει συμβουλές καριέρας σε νέους. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζω με τα παιδιά μου, που είναι 4 χρονών, ο μικρός είναι 5 μηνών, γίνεται σήμερα, δεν έχουν δουλειά. Όχι, δεν το λέω για θέμα καριέρας. Το λέω ωστόσο για θέμα παιδείας. Δεν ξέρω τι να τους πω, πώς να αντιμετωπίσουν αυτόν τον κόσμο. Εγώ τη δεκαετία του 70 που μεγάλωνα, οι γονείς μου λέγανε ότι πρέπει να είμαι ευγενικός, να βοηθάω τους ξένους, τους αγνώστους, να είμαι μετριόφρον. Και ειλικρινά δεν ξέρω αν αυτές είναι αξίες οι οποίες έχουν ανταπόκριση σήμερα στον κόσμο που ζούμε. Έτσι λοιπόν, παραδέχομαι εξ αρχής ότι δεν ξέρω τι να πω. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω από εδώ που βρίσκομαι. Οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να πω κάποια πράγματα τα οποία θα ευχόμουν να είχα ακούσει κι εγώ όταν ξεκινούσα. Όταν ήμουν στην ηλικία σας, πράγματα που ισχύουν και θα ισχύουν όσο και να αλλάξει ο κόσμος, και έχω μια αίσθηση ότι δεν τα λέει πολλοί κόσμος, ενδεχομένως να μην σας τα έχει πει κανείς. Λοιπόν, ως διαφημιστής ασχολούμαι με τις ιδέες. Στο μεταπτυχιακό μου ασχολήθηκα με την ανάλυση ιδεολογίας. Ένα πράγμα το οποίο έχω παρατηρήσει είναι ότι οι ιδέες είναι σαν τους ιούς. Κολλάνε, και μάλιστα έχουν βρει στο junk DNA του ανθρώπου ότι υπάρχουν ιοί οι οποίοι έχουν μείνει. Το μυαλό μας καλώνει λοιπόν σε αυτές και τις κουβαλάμε μαζί μας. Συζητάμε ακόμα και σήμερα, ας πούμε, για το αν πρέπει να καίγονται οι νεκροί ή αν πρέπει να παντρεύονται οι ομοφυλόφιλοι. Και σκεφτείτε ότι οι ιδέες αυτές οι οποίες σταματάνε την πρόοδο της ανθρωπότητας προέρχονται, ας πούμε, από την εποχή του σιδήρου. Okay, αυτό μπορεί να φαίνεται άσχετο, αλλά κοιτάξτε πώς κολλάει σε θέματα εργασίας. Ας πούμε, αυτή η ερώτηση που κάνουμε πάντα στα μικρά παιδιά: τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις. Αυτό είναι κατάλοιπο άλλων εποχών. Την εποχή που υπήρχε ο γανωματής, ο οποίος φορούσε διστολή, γανωματή, γεννιόταν γανωματής και πέθανε ο γανωματής. Ο φούρναρης, ο καλαφούρναρης, ελπίζω να υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, γιατί πρέπει να κάνεις κάτι συγκεκριμένο, γιατί πρέπει να το διαλέξεις αυτό το πράγμα που νωρίς, γιατί πρέπει να αναλάβεις όν και καλά ένα και μόνο ρόλο. Θυμήστε μου να αλλάζω τις εικόνες, γιατί έχω πολλές. Ναι, μπράβο, ναι. Ωραία. Αυτό είναι ο Άγιος Ιερώνυμος. Το νησί των νεκρών. Είναι όλα πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, εγώ ποτέ δεν έμαθα τι ήθελα να γίνω όταν μεγαλώσω. Ακόμα και τώρα δεν νιώθω ότι μεγάλωσα ή ότι τελικά βρήκα τη θέση μου στο μυαλό των άλλων. Μην παίρνετε ποτέ αποφάσεις με βάση τις ανάγκες που έχουν οι άλλοι για εσάς, ακόμα και οι καλύτεροι σας φίλοι. Μην στρίβετε το τιμόνι της ζωής σας με πηξίδα το πόσο καλά κοιμούνται οι γονείς σας, ας πούμε, το βράδυ. Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα στο πλοίο της Greenpeace με το κείμενο, το φραγκάκι, και σκεφτόμουν. Τι θα έλεγε, ας πούμε, η μητέρα μου, αν ήμουν νέος και έλεγα: θέλω να πάω με το πλοίο της Greenpeace. Και σκεφτόμουν πόσο σημαντική ήταν η γνώμη μου, τη γνώμη της μητέρας μου, ας πούμε, για μένα, τότε εκείνη την εποχή, η γνώμη του πατέρα μου, και πόσο λάθος έκανα. Δεν θα πήγαινα στην Greenpeace, δεν νομίζω, μου αρέσει η θάλασσα. Αλλά βγείτε έξω από το καβούκι σας. Βρείτε ευκαιρίες για δουλειά, ας πούμε, στο ίντερνετ. Γνωρίστε ανθρώπους. Μην σκέφτεστε αυτό που σκέφτονταν οι γονείς μας, ότι πρέπει να είσαι, για να έχεις δουλειά, πρέπει να είσαι σε 4 τείχους. Ας πούμε, κάποιος έγραφε, μια κοπέλα έγραφε στο status update της, στο εξωτερικό, νομίζω, προσπαθώ να εξηγήσω στη μητέρα μου ότι η δουλειά μου δίνει πάρα πολλά λεφτά. Δουλεύω έχει ένα site και η μητέρα σας λέει: ακόμα θα βρεις μια κανονική δουλειά.
Γνωρίστε ανθρώπους, φιλοξενήστε τους στην Ελλάδα, πηγαίνετε στο εξωτερικό. Ξέρετε κάτι, το ίντερνετ, όταν ήμουν νέος, ουσιαστικά δεν υπήρχε. Για να μάθεις κιθάρα, ας πούμε, έπρεπε να ήμουν συνδρομητής σε κάτι περιοδικά από την Αμερική. Ήταν αδύνατον. Τώρα μπορείς να μάθεις τα πάντα. Τα όνειρά σου είναι δίπλα σου. Απλώς οι συνήθως περισσότεροι απλώς βλέπουμε φωτογραφίες με γάτες. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν. Δεν υπάρχουν πια χώρες. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε. Γιατί να σκεφτόμαστε σαν είμαστε το 1780. Μην θεωρείτε τίποτα δεδομένο. Αμφισβητήστε αυτά που η κοινωνία μας θεωρεί αυτονόητα. Αγνοήστε τις συμβουλές των μεγαλύτερων. Το χάσμα των γενιών πλέον έχει μικρή, είναι 10 χρόνια. Αν κάποιος είναι 10 χρόνια μεγαλύτερό σου, έχει μεγαλώσει εντελώς διαφορετικές συνθήκες από αυτές που έχεις μεγαλώσει εσύ. Και προφανώς μην ακούτε ούτε τις δικές μου συμβουλές. Ακούστε τις μόνο σαν τροφή για σκέψη. Ειδικά όταν σας λέω το εξής. Μην διαλέγετε δουλειά με κριτήριο τα λεφτά. Και σίγουρα μην διαλέγετε δουλειά με κριτήριο την ασφάλεια. Γιατί δεν υπάρχουν ούτε το ένα ούτε το άλλο. Διαλέξτε με 2 κριτήρια. Πόσο χρήσιμος μπορεί να είμαι στην κοινωνία μου και πόσο ευτυχισμένος μπορώ να γίνω δυνητικά. Και εδώ αλλάζω εικόνα. Είναι έκπληξη. Δεν κοιτάω πίσω. Δεν ξέρω τι έχει. Αυτό είναι από μια διαφημιστική που ήμουν εδώ πρόσφατα. Το ναυάγιο της Μέδουσας. Λοιπόν, αναρωτιέμαι αλήθεια. Γιατί δεν μιλάει κανείς για ευτυχία? Είναι τα λεφτά ο σκοπός της ζωής? Κανείς δεν παραδέχεται στην Ελλάδα ότι έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε μόνο τα λεφτά. Το χρήμα, τουλάχιστον στην ελληνική κοινωνία, είναι κάτι σαν τους πόντους στο video game που λέγεται ζωή. Και νιώθω λίγο κεντρικός που δεν σκέφτομαι έτσι. Θα σας πω 2 ιστορίες. Μια φορά είχαμε πάει. Θα πλησιάζω το μικρόφωνο για να κάνω να δώσω έμφαση. Λοιπόν, μια φορά είχαμε πάει με τη γυναίκα μου διακοπές ένα πάρα πολύ όμορφο νησί στο Αιγαίο και το 15 Αύγουστο είχε πανηγύρι. Ένα πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι. Ακόμα και εγώ χόρεψα, που οι χορευτικές μου ικανότητες είναι αυτές του δέντρου. Λοιπόν, και την επόμενη μέρα στο πλοίο, καθώς γυρνούσαμε, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο πανηγύρι. Είχαν έρθει από άλλα νησιά, δηλαδή ήταν πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό στον βαθμό που μπορώ να κρίνω πανηγύρια. Λοιπόν, και ήταν ένας, στο πλοίο που γύριζα την επόμενη μέρα, ένας παράγοντας του νησιού, ο οποίος μιλούσε με κάποιον, είχε βρει κάποια συγχωριανά του και μιλούσε και του έλεγε: «Φέτος βγάλαμε πολλά λεφτά. Ήρθε κόσμος από το απέναντι νησί και βγάλαμε πολλά λεφτά. Τόσα λεφτά. Πέρυσι είχαμε βγάλει πολλά λεφτά, αλλά φέτος βγάλαμε ακόμα πιο πολλά λεφτά. Εγώ ακούγα μπλα 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 λεφτά, μπλα 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 λεφτά». Λοιπόν, αυτός ο κύριος ήταν σαν τον Νίο από το Matrix, δεν ξέρω αν το θυμάστε, που όλοι βλέπουν τον κόσμο ενώ αυτός βλέπει κώδικα. Αυτός έβλεπε μαύρο φόντο και δολάρια να πέφτουν, ευρώ. Λεφτά, λεφτά, λεφτά παντού γυρίζω σελίδα. Λοιπόν, η δεύτερη ιστορία είναι πιο σύντομη. Πριν κάποια χρόνια είχα κάνει μια διαφήμιση στην οποία έπαιζα και παρότι δεν ήταν μέσα στους στόχους, μου βρέθηκα να είμαι στην τηλεόραση. Είχαμε πάει λοιπόν να δούμε ένα σπίτι με τη γυναίκα μου, όχι να το πάρουμε εμείς, για να το πάρει ο αδελφός της. Λοιπόν, και είχα το γιο μου, ο οποίος μόλις είχε γεννηθεί, τον είχα αγκαλιά και το τραγουδούσα. Και ο κύριος μας έδειχνε το σπίτι μου, λέει: «Α, εσύ έκανες επιτυχία τώρα. Εσύ έχεις λεφτά, γι' αυτό τραγουδάς». Δηλαδή, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Τραγουδάω στο γιο μου και θα τραγουδάω στο γιο μου και θα τραγουδάω τη μέρα που πληρώνω το έμφυα και θα τραγουδάω τη μέρα που πάω στην εφορία. Ούτως ή άλλως τραγουδάω. Τραγουδάω επειδή ευχαριστιέμαι τη διαδικασία και το ευχαριστεί το παιδί. Λοιπόν, η ευτυχία πηγάζει από μέσα μας. Αλίμονο αν περιμένουμε τις εξωτερικές συνθήκες να μας βοηθήσουν για να ευτυχήσουμε. Όσοι βαριέστε μπορείτε να βλέπετε τους πίνακες, θα τους εξηγήσω μετά. Ρίχτερ, αυτό είναι πίνακας. Είναι η κόρη του, νομίζω. Λοιπόν, ας ξεχάσουμε τα λεφτά για λίγο. Προφανώς τα χρειαζόμαστε και προφανώς όσο περισσότερα έχεις, τόσο πιο εύκολα λύνεις τα πρακτικά σου προβλήματα. Όλα αυτά είναι προφανή. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι, αν θέλετε. Συγγνώμη. Πρέπει να έχω κάτι σαν σιελαντλή από το ανάποδο, μου βάζει νερό συνέχεια. Λοιπόν, αν θέλετε να μπορείτε να ευχαριστηθείτε τα λεφτά που θα βγάλετε κάποια στιγμή ή τη δουλειά που θα κάνετε κάποια στιγμή, πρέπει από πριν να κάνετε μια προεργασία. Μια προεργασία για την οποία δυστυχώς δεν μας προετοιμάζει κανένα σχολείο και κανένα φροντιστήριο. Πρέπει να έχετε βρει το σκοπό σας, το στόχο σας. Να έχετε φτιάξει μέσα σας τους αποδέκτες της ευτυχίας, ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τη ζωή. Αλλιώς θα γίνετε άλλο ένα από αυτά τα ζόμπι που βλέπουμε στα γραφεία να δουλεύουν στις 12 η ώρα γιατί δεν ξέρουν τι να κάνουν στη ζωή τους, για αυτούς τους ανθρώπους που βγαίνουν σε σύνταξη και καταραίουν. Η καριέρα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα σας βοηθήσει να ανοίξετε φτερά. Να γίνετε ανεξάρτητοι, να απελευθερωθείτε. Όχι να γίνετε δούλοι του συστήματος ή δούλοι της τελειομανίας σας ή του φόβου σας. Σε όλες τις φωτογραφίες θα κρατάνε ποτήρι νερό. Να βγάλουμε και μερικές χωρίς. Λοιπόν, σκεφτείτε τι είναι αυτό που σας γεμίζει και μην εκπλαγείτε αν είναι κάτι ασήμαντο. Κάτι που δεν το εκθιάζει καμία διαφήμιση. Κάτι που το σνομπάρετε κι εσείς ακόμα ως αυτονόητο και τετριμένο. Όπως ας πούμε τα τουλουμπάκια. Okay, δεν είναι αυτό. Δεν είμαι εδώ για να σας πω ιδέες, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι.
Ένα από τα πιο ανόητα και ανεύθυνα πράγματα που έχουν γραφτεί ποτέ είναι η πιο διάσημη ατάκα του Πάολο Κοέλιο, ενός συγγραφέα που, αν τα βιβλία θεωρούνται πνευματική τροφή, τα δικά του έχουν τη θρεπτική αξία αντίστοιχη των marshmallows. Ο Πάολο Κοέλιο λοιπόν έχει πει ότι αν θες κάτι πάρα πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί για να το πραγματοποιήσει. Αυτό μπορεί να είναι ένας πολύ γοητευτικός μύθος, αλλά κοιτάξτε τι αρνητικό αντίτυπο έχει σε έναν άνθρωπο ο οποίος ψάχνει δουλειά. Αν δεν τα καταφέρνεις, λέει αυτό ο μύθος του Πάολο Κοέλιο, δεν φταίνει οι συνθήκες, δεν φταίει η οικονομία της χώρας, δεν φταίει που ήταν η οικονομία μια φούσκα που η οποία στηρίχτηκε στο τίποτα και οι εργοδότες δεν έμαθαν ποτέ να είναι managers, δεν φταίει που οι περισσότερες εταιρείες ήταν αρπαχτές και τα χρήματα αντί να επενδυθούν στην παραγωγή, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα αυτά, γινόντουσαν σπίτια στη Μύκονο και καταθέσεις στην Ελβετία. Φταίει εσύ που δεν το θέλεις πολύ. Το σύμπαν σε περιμένει να θελήσεις, αλλά εσύ το απογοήτευσες. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Το σύμπαν είναι θεμελιωδώς εχθρικό απέναντι στην ανθρωπότητα. Υπάρχουν εκατομμύρια τρόποι να δυστυχήσεις και ελάχιστοι να επιζήσεις, ακόμα λιγότερο να περάσεις καλά. Η μόνη μας αντίσταση σε ένα κρύο και διάφορο σύμπαν είναι η ευτυχία μας. Εσάς σας εκτιμώ περισσότερο γιατί δεν ήθελα να ακούσετε την Βίκυ Καγιά. Λοιπόν, και για την ευτυχία μας είμαστε ο καθένας υπεύθυνος για τον εαυτό του. Αγαπήστε τον εαυτό σας ανεξάρτητα από το τι γνώμη πιστεύετε ότι έχει για εσάς η αγορά. Το σύμπαν να πάει να πνιγεί. Γι' αυτό μην νιώθετε τύψεις αν δεν βρίσκετε δουλειά αυτή τη στιγμή. Μην το ρίχνετε σε λάθη που μπορεί να έχετε κάνει, σε interviews ή οπουδήποτε. Είναι ένα παράλογο σύστημα. Σε ποιον δεν έχουν δώσει τη συμβουλή, φρόντισε να είσαι ο καλύτερος στη δουλειά σου. Μόνο ο εργατικός ξεχωρίζει. Πετυχαίνει, αμείβεται. Η εμπειρία μου λέει ότι σε πολλές επιχειρήσεις ο καλός αντιμετωπίζοντας απειλή. Προτιμούν να προσλάβουν ένα μέτριο υπάλληλο, μετρίων ικανοτήτων, μέτριας νοημοσύνης, ο οποίος μπορεί να μην βοηθήσει την επιχείρηση, αλλά θα τους κάνει να φαίνονται ανώτεροι. Θα περίμενε η κρίση να έχει κάνει να έχει οδηγήσει εταιρείες να κάνουν πιο ανταγωνιστικές προσλήψεις. Δηλαδή, λες, δεν είναι δυνατόν. Σε άλλη χώρα αυτόν τον άνθρωπο τον έπαιρναν αμέσως και εσύ προσλαμβάνεις κάποιον άλλο χειρότερο επίτηδες. Βλέπετε, στα μάτια αυτού που προσλαμβάνει, ένας ικανός υπάλληλος, ικανότερος από αυτό, είναι μια άμεση απειλή. Ενώ το ενδεχόμενο η εταιρεία να πάει κατά διαόλου, επειδή όλοι προσλαμβάνουν κατώτερους από τον καθένα, φαίνεται μακρινό. Και γι' αυτό δεν υπάρχει λύση. Δεν μπορώ να σας προτείνω, ας πούμε, να σας συμβουλέψω να παραστήσετε τους ηλίθιους στα interviews. Δεν είναι δύσκολο, δοκιμάστε, χάνετε τίποτα. Απλά σας το λέω για να μην απογοητεύεστε. Το σύμπαν δεν συνωμοτεί εναντίον σας, απλά η ελληνική πραγματικότητα συνωμοτεί ενάντια στην κοινή λογική. Επίσης, μην ψαρώνετε με τους ανθρώπους που έχουν πετύχει κάτι. Ο Λακάν λέει ότι όλοι οι άνθρωποι είναι κατακαιρματισμένοι, είναι κομμάτια. Αλλά επειδή τους βλέπουμε να καταλαμβάνουν ένα σώμα, νομίζουμε ότι είναι ένα πράγμα. Όλοι είναι ένα συνοθήλευμα από αντικρουόμενες απόψεις και επιθυμίες. Όλοι μας. Βλέπουμε και εξειδικεύουμε επιτυχημένους ανθρώπους, και ειδικά όταν είσαι νέος, νομίζω ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη ιδιότητα, ας πούμε, ότι είναι ενήλικοι. Ξέρουν πάντα τι ακριβώς να κάνουν σε κάθε περίσταση. Εγώ δεν ξέρω πού να βάλω αυτό το ποτήρι το νερό, ας πούμε. Λοιπόν, ότι δεν έχουν ενδιασμούς, δεν έχουν αμφιβολίες. Λοιπόν, έχω ένα μυστικό να σας αποκαλύψω. Δεν υπάρχουν ενήλικοι. Όλοι πάμε ψηλαφιστά. Όλοι κάνουμε λάθη. Όση αυτοπεποίθηση και να εκπέμπει κάποιος άνθρωπος, μην ξεχνάτε ότι ποτέ κανένας μας δεν γνωρίζει το μέλλον. Μη σας κοροϊδεύει ο χορταρέας. Δεν έχει ιδέα ούτε αυτός. Την προηγούμενη μέρα από την 10η Σεπτεμβρίου στον Larry King ήταν ένα medium. Το οποίο. Εντάξει. Τι θέλω να πω. Δεν είχε ιδέα. Προφανώς. Λοιπόν, κανένας άνθρωπος δεν ξέρει ούτε μπορεί να ελέγξει τι θα γίνει στο επόμενο λεπτό. Όλοι μας παίρνουμε αποφάσεις με βεβαιότητα. Κάποιες φορές τυχαίνει να πετυχαίνουμε, κάποιες φορές αποτυχάνουμε. Και εγώ που σας μιλάω, τι να αλλάξω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και εγώ που σας μιλάω με προσποιητή αυτοπεποίθηση, σας κοροϊδεύω γιατί το μόνο που κάνω είναι να κρύβω τις αμφιβολίες μου. Προσποιούμαι ότι ξέρω τι λέω. Ο μόνος λόγος που κάνω ομιλίες οποτεδήποτε μου δίνεται η δυνατότητα είναι επειδή φοβάμαι τόσο πολύ να μιλάω σε κόσμο, ψάχνω ευκαιρίες να καταπολεμήσω τη φοβία μου. Γιατί αν ενδώσεις τους φόβους σου, τελικά καταλήγεις να κλείνεσαι σπίτι σου, να κλειδώνεις την πόρτα και να μένεις εκεί, να μην βγαίνεις έξω. Μην αφήνετε τα πράγματα που σας φοβίζουν να σας ορίζουν τη ζωή. Μην φοβάστε την αποτυχία και μην φοβάστε την κριτική. Ξέρετε τι θα σας κάνει, θα σας απελευθερώσει, είναι λίγο ακριβό, αλλά ένα ταξίδι με αεροπλάνο, ιδανικά με διαστημόπλιο. Όταν όλος ο κόσμος φαίνεται αξιοθρήνητα μικρός, η αποτυχία φαίνεται γελία. Αλλά ας το δούμε αλλιώς, πιο φθηνά. Θυμάστε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος στάρ του ελληνικού θεάτρου του 1950. Ευχαριστώ, δεν κρατάω το ποτήρι νερό. Θυμάστε ποιος ήταν ο μεγαλύτερος στάρ του ελληνικού θεάτρου του 1950. Θυμάστε τη μεγαλύτερη αποτυχία του. Ό,τι και να κάνετε τώρα, σε 60 χρόνια θα σας θυμάται κανείς, όσο διάσημοι κι αν είστε. Γιατί να παίρνετε αποφάσεις σαν να σας κοιτάει όλος ο κόσμος, σαν να είναι όλες οι κάμερες τραμμένες επάνω σας. Ας πούμε, εγώ τώρα μιλάω μπροστά σε τόσο κόσμο και ξέρω ότι πολύ λίγοι με ακούν. Οι περισσότεροι κοιτάνε το ρολόι τους, σκέφτονται τι θα φάνε μετά, κοιτάνε την ξανθιά που κάθεται μπροστά τους. Πιο ωραίες κοπέλες, φαντάζομαι, φύγανε μαζί με τη Βίκυ Καγιά. Χρειάζεται αυτογνωσία για να καταλάβεις πόσο ασήμαντος είσαι ανάμεσα στον κόσμο, αλλά όταν το καταλάβεις, είναι το καλύτερο αγχολητικό. Μια παρένθεση εδώ. Ένα εργασιακό θέμα.
Κάτι άλλο που πραγματικά αυτό το λέω κάθε ευκαιρία, είναι άσχετο, αλλά πρέπει να μάθετε καλά αγγλικά. Αν δεν ξέρετε καλά αγγλικά, είστε παγκόσμιοι επαρχιώτες. Το 99% της παγκόσμιας πολιτισμικής δράσης που γίνεται στα αγγλικά έρχεται στα μάτια σας, αν δεν ξέρετε καλά αγγλικά, και στα αυτιά σας με τη δημοσιολάβηση άλλων δημοσιογράφων ενδεχομένως, οι οποίοι συνήθως ξέρουν ακόμα χειρότερα αγγλικά από εσάς. Λοιπόν, ό,τι βλέπω σε ελληνικά sites είναι κακομεταφρασμένα άρθρα που διάβασα μέρες πριν στο Reddit και μετά βγαίνουν στην ελληνική τηλεόραση με την ευκαιρία, στις ειδήσεις ας πούμε. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να πω και στον κόσμο να μην βλέπετε ειδήσεις. Οι συγγενείς μου, οι οποίοι βλέπουν ειδήσεις, έχουν όλοι κατάθλιψη. Στο γραφείο του ή άλλω δεν βλέπουμε ειδήσεις, δεν προλαβαίνουμε. Λοιπόν, τα ελληνικά δελτία ειδήσεων είναι σχεδιασμένα ώστε να προκαλούν κατάθλιψη. Είναι φτιαγμένο, θα πρέπει να περνάει από κάτω αυτό το scroll. Προσοχή, μπορεί να σας προκαλέσει κατάθλιψη αν το δείτε πάνω από 2 λεπτά. Ενημερωθείτε από το site του BBC, ειδικά για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Αν δεν λέει τίποτα για την Ελλάδα, σημαίνει πως δεν συμβαίνει τίποτα και είστε πάρα πολύ καλά. Δεν ισχύει καθόλου. Ο Claude Lévi-Strauss έλεγε. Πετάω τέτοια ονόματα έτσι να φαίνεται ότι έχω σπουδάσει. Έλεγε ότι για κάθε άτομο η θέση του έχει ετοιμαστεί πριν γεννηθεί. Το οποίο ισχύει. Το παιδικό δωμάτιο, το κρεβατάκι, παίρνει τα ρούχα. Τώρα που με τον υπέρηχο ξέρει και τι χρώμα θα πάρει. Ακόμα και το επάγγελμα του παιδιού υπάρχει στο μυαλό του πατέρα, έστω σαν ελπίδα. Λοιπόν, συμβαίνει όμως κάτι παράδοξο. Ακόμα και αν στην οικογένειά σας πριν γεννηθείτε σας περιμένανε και υπήρχε μια θέση για εσάς, στην αγορά. Δεν υπάρχει αυτό. Σήμερα φαίνεται σαν όσοι χρειάζονται, εδώ είμαστε, τελείωσε. Έκλεισε, είναι σαν τα μαγαζιά αυτά που είμαστε πλήρεις. Για εσάς φαίνεται σαν να μην υπάρχει θέση. Μοιάζει ο πλανήτης να μην έχει θέση για εσάς. Ειδικά σήμερα πρέπει να χωθείς. Πρέπει να φτιάξεις αυτή τη θέση. Ακόμα και αν θες να δουλέψεις σαν υπάλληλος, πρέπει να σκέφτεσαι σαν επιχειρηματίας. Τι ανάγκη έχει ο κόσμος και πώς εγώ μπορώ να γίνω αναπόσπαστο στοιχείο μιας εταιρείας. Πώς μπορεί να φτιάξει δηλαδή τη θέση σου στον κόσμο. Και κανείς. Μα κανείς δεν πρόκειται να σου κάνει χώρο. Εγώ, για παράδειγμα, όταν ήμουν μικρός, είχα την ψευδέστηση ότι θα με ανακάλυπτε κάποιος. Σαν τη Βίκυ Καγιά. Δεν ξέρω πώς το κάνανε στην δική της περίπτωση. Βέβαια, εγώ έγραφα. Δεν μπορεί κάποιος να με δει στον δρόμο να γράφω και να πει: Α, μπράβο, γράφεις πάρα πολύ ωραία. Έχεις πολύ καλό γραφικό χαρακτήρα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, αυτό το να σε ανακαλύψουν οι άλλοι είναι τεράστια πλάνη. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχουν κυνηγοί ταλέντων. Αυτό η Βίκυ Καγιά νομίζω εξαφανίστηκε και αυτό. Πραγματικά. Εντάξει, okay, άμα είσαι μοντέλο, αλλά δεν μπορώ να σας προτείνω να γίνεις μοντέλο, να σου λέω: Κέρδισε το λότο αύριο. Και ρίστο λότο πριν 20 χρόνια, όταν γεννιώσουν. Λοιπόν, για να σας ανακαλύψουν, πρέπει να δουλέψετε. Τόσο πολύ που να μην μπορούν να σας αγνοήσουν. Η ζωή είναι τέχνη. Και όπως κάθε τέχνη, θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά να έχεις ένα πετυχημένο γάμο, θέλει δουλειά να μπορείς να μεγαλώσεις τα παιδιά σου σωστά, θέλει δουλειά να ξεχωρίσεις το επαγγελμά σου, να νιώσεις γεμάτος, να δώσεις νόημα στη ζωή σου και να την απολαύσεις. Να κρατήσεις τη στιγμή. Όλα αυτά τα ωραία που λένε θέλουν δουλειά. Αν για κάποιο λόγο φαντασιώνετε ότι θα κάνετε κάποια επιτυχία και η αγωνία θα σταματήσει με κάποιο τρόπο, γελιέστε. Πρέπει κάθε φορά και κάθε στιγμή να ψάχνεις να βρεις το νερό. Το κρατάω και λίγο τόσο άλλος τελειώνω. Λοιπόν, ο πατέρας μου, ας πούμε, μου έλεγε όταν ήμουν μικρός, ο τάδε μπήκε στην τάδε πολυεθνική και σώθηκε. Και πάντα απορούσα, τι σημαίνει σώθηκε. Γιατί ήταν κάτι το χριστιανικό, ας πούμε, το μεσιανικό, σώθηκε. Δεν έχει πια αγωνίες, να σπάσει το δόντι, δεν πονάει. Δεν έχει τον οντολογικό φόβο του θανάτου που έχουν όλοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, αυτή η μεσιανική φαντασίωση. Εμένα μου λέγανε, ας πούμε, εντάξει, τώρα είναι δύσκολα. Κρατάω το ποτήρι, μου βγάζει. Μου λέγανε, ας πούμε, εντάξει, θα διαβάσει τώρα τις πανελλαδικές, αλλά μετά στο πανεπιστήμιο θα κάθεσαι, θα είναι άνετα. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέλος, ας πούμε, ποτέ. Λοιπόν, η ζωή είναι μια ανηφόρα και ακόμα και αν νομίζω ότι έφτασε στην κορυφή, οφείλει να χτίζει και να ανεβαίνει ψηλότερα. Το κόλπο είναι να μάθει να ευχαριστιέσαι την ανάβαση. Αν καταφέρει να αγαπήσει το δύσκολο και να επιθυμήσει τον απόφευκτο. Τότε είσαι καταδικασμένος να πετύχεις. Και αντίθετα με το τι σας μάθανε στο σχολείο, δεν πρέπει να περάσεις άσχημα σήμερα για να μπορείς να επαναπαυθείς τις δάφνες σου, να περάσεις καλά αργότερα. Πρέπει κάθε στιγμή να μάθεις να την απολαμβάνεις. Κάθε βήμα σε αυτή τη διαδρομή να σε γεμίζει. Γιατί μόνο η διαδρομή υπάρχει στη ζωή. Έχεις μια ερώτηση? Όχι. Λοιπόν, φροντίστε να την κάνετε αυτή τη διαδρομή αξιομνημόνευτη. Πιο αξιομνημόνευτη από κάθε πιθανό προορισμό. Γιατί ο προορισμός μπορεί να μην έρθει ποτέ. Δεν είναι απεσιόδοξο αυτό, είναι αισιόδοξο. Λοιπόν, διάβαζα αυτά που έγραψα χθες το βράδυ. Καμιά φορά διαβάζω αυτά που λέω, που γράφω. Λοιπόν, και συνειδητοποίησα ότι δεν έχω γράψει τίποτα για τη διαφήμιση. Και μάλλον είχα κάνει βλακεία. Οπότε θα πω πολύ γρήγορα 2 πράγματα. Ντρέπομαι, θα το πω. Τη δείχνει από πίσω. Ένα ναυάγιο, τέλεια. Λοιπόν, ντρέπομαι, θα το πω, αλλά αποφάσισα να ασχοληθώ με τη διαφήμιση όταν το 1987 είδα μια ταινία με τον Tom Hanks, το Nothing in Common, όχι από τις καλύτερες ταινίες του. Εκεί η κοπέλα του έλεγε: Είσαι τόσο ανώριμος. Και εκείνος έλεγε: Ξέρεις πόσα λεφτά μου δίνουν για να είμαι τόσο ανώριμος. Και λέω: Εντάξει, αυτό θέλω να κάνω. Έχω όλα τα προσόντα. Λοιπόν, αν με ρωτήσετε στη διαφήμιση που αξίζει να δουλεύεις, αξίζει να δουλεύεις στο δημιουργικό, σε αυτό που είμαι εγώ. Να γράφεις τις λέξεις, να έχεις το προνόμιο, ας πούμε, αυτό που σκέφτηκες, να το βλέπεις γραμμένο στα χερούλια του τρόλι.
το οποίο γίνεται αυτό. Σε μένα τουλάχιστον. Απ' την άλλη, στη διαφήμιση, δεν ξέρω αν ξέρετε πώς είναι η δομή των. Δεν έγραψα πολλά για τη διαφήμιση, γιατί υποθέτω ότι ενδεχομένως κανένας σας δεν θέλει να δουλέψει αυτή, αλλά μπορώ να σας πω κάποια πράγματα. Υπάρχει, απ' την άλλη πλευρά, υπάρχει το client service, που είναι αυτοί που εξυπηρετούν τους πελάτες, που βρίσκονται ανάμεσα σε δύο τρελούς. Τους τρελούς δημιουργικούς, που είναι στην κοσμάρα τους και όπως είπαμε, πληρώνονται για να είναι στην κοσμάρα τους, και στους τρελαμένους πελάτες, οι οποίοι παίρνουν τηλέφωνο πανικόβλητα, ας πούμε, στις 24 Δεκεμβρίου, για να σου πούν ότι θυμήθηκαν ότι πρέπει να κάνουν χριστουγεννιάτικη καμπάνια, λες και τα Χριστούγεννα τους ξάφνιασαν φέτος, γιατί πέσανε νωρίς. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, το client service έχει το υψηλότερο ποσοστό αυτοκτονιών μετά τους απόφοιτους του ΙΕΚ Αλ-Κάιντα. Επίσης υπάρχει το digital, έτσι το λέμε, που τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη δουλειά, γιατί φανταστείτε, είναι σαν να προσπαθείς να γράψεις ένα λεξικό σε μια γλώσσα η οποία δεν υπάρχει. Γεννιέται η γλώσσα τους διαρκώς. Λοιπόν, το να δουλεύεις όμως το δημιουργικό δεν μπορώ να το διαφημίσω αρκετά. Πολλή δουλειά, αλλά ευχάριστη δουλειά. Και αν έχει ταλέντο, είναι και άνετη δουλειά. Και ίσως αρκετή ώρα τώρα να αναρωτιέστε αν παίρνω φάρμακα. Η αλήθεια είναι πως. Έπαιρνα. Εντάξει. Όχι, η αλήθεια είναι πως στην υπέροχη δουλειά της διαφήμισης έχω πάει μια φορά με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο με κρίση πανικού. Τζάμπα το πήρα το ασθενοφόρο, δεν πέθαινα. Αλλά έτσι νόμιζα. Έχω κάνει 3 χρόνια ψυχοθεραπεία. Και αν σήμερα μπορώ να πω ότι ζω τις πιο ευτυχισμένες μέρες της ζωής μου, έχει να κάνει πρώτον με τη σπουδαία γυναίκα μου και τα 2 υπέροχα παιδιά μου, που είναι θέμα τύχης προφανώς και τίποτα άλλο. Και επίσης έχει να κάνει με πολλή δουλειά, όχι στο γραφείο, και στο γραφείο προφανώς, αλλά πολλή δουλειά με στόχο την ευτυχία. Η ψυχοθεραπεία βοηθάει, ο διαλογισμός επίσης. Ο διαλογισμός είναι ένα από τα πιο φθηνά αγχολητικά και από τα πιο φθηνά ψυχοφάρμακα, χωρίς παρενέργειες, και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό και δεν είναι προϊόν. Κρίμα. Η κιθάρα, ας πούμε, τα δημιουργικά χόμπι. Και πριν κατηγορηθώ ότι δίνω συμβουλές κατά πολέμησης εργασιακού άγχους σε άνεργους, σταματώ. Οφείλω να σας πω όμως ότι όσο πιο πολύ άγχος εκπέμπεις, ακόμα και σε αυτό το στάδιο που είστε εσείς, τόσο πιο πιθανό να σε εκμεταλλευτούν. Για κάποιο μυστηριώδη λόγο, όπως οι τράπεζες σήμερα για να σου δώσουν δάνειο, πρέπει να τους βεβαιώσεις ότι δεν χρειάζεται το δάνειο που θα σου δώσουν. Έτσι και στις εταιρείες είναι πιο πιθανό να δώσουν δουλειά σε κάποιον που δεν την έχει ανάγκη, ή τουλάχιστον έτσι δείχνει. Οπότε φροντίστε να δείχνετε αυτό, να εκπέμπετε ότι δεν σε χρειάζομαι. Πού είμαστε? Εδώ είναι ο Ρενέ Μαγκρίτ, φτιάχνει την πρώτη του γυναίκα. Λοιπόν, το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω, και αν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να θυμάστε από αυτό, είναι αυτό εδώ, οπότε όσοι κοιμάστε ξυπνήστε, είναι ότι για εσάς που ψάχνετε δουλειά και σας καλούν σε interviews, και εγώ έχω περάσει από αυτό και το στάδιο, και μετά δεν σας ξαναπαίρνουν τηλέφωνο και είναι αγενείς και σας συμπεριφέρονται σαν σκουπίδι, και τελικά βρίσκετε μια δουλειά εντός εισαγωγικών και σας εκμεταλλεύονται και βγάζουν κέρδη και δεν σας πληρώνουν και φαίνεται να το απολαμβάνουν καθώς σας συμπεριφέρονται σαν είστε σκουπίδι, όλο αυτό το συνέστημα ζήστε το βαθιά μέσα σας. Κρατήστε το μέσα σας και μην το ποθήσετε ποτέ. Θυμηθείτε αυτό το συνέστημα όταν πια έχετε εξελιχθεί, έχετε μεγαλώσει και οριμάσει και έχετε εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν στο μέλλον. Τότε, φτασμένοι εμείς σε πλεονεκτικότερη θέση σίγουρα από τη σημερινή, θυμηθείτε τι νιώθετε τώρα και μη. Σας εκλυπαρώ, μην κάνετε τα ίδια στην επόμενη γενιά νέων που ψάχνουν δουλειά. Αν οι άνθρωποι θυμόμασταν ό,τι μας πόνεσε και δεν το επαναλαμβάναμε σε κανένα, αυτός ο κόσμος θα ήταν πολύ καλύτερος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη, νιώθω σαν να με ρωτάτε τη μάρκα ακουστικών βαρικοείας χρησιμοποιώ. θα ήθελα να σας ρωτήσω για το επάγγελμα του διαφημιστή. Ναι. Γενικά, σήμερα πιστεύετε ότι είναι ένα επάγγελμα που έχει μέλλον στην αγορά εργασίας? Συγγνώμη που γέλασα. κοιτάξτε, το επάγγελμα του διαφημιστή πάντα θα έχει μέλλον. Αλλάζει, οπότε δεν ξέρω τι να σας πω. Το μέλλον σίγουρα είναι το digital, είναι λίγο διαφορετικό. Όχι μόνο το digital, βλακίες λέω. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Η διαφήμιση όπως την έχουμε μάθει, όπως την έμαθα εγώ στην Ελλάδα, δεν υπάρχει πια. Είναι ένα ghost rider, ξέρετε, ένα φάντασμα το οποίο καβαλάει το λόγο του και απλώς προχωράει και όλοι νομίζουν ότι είναι εκεί ακόμα. Αυτό που υπήρχε με την τηλεόραση και τα έντυπα και τα outdoor δεν υπάρχουν πια καθόλου. Έχει αλλάξει εντελώς. Οι διαφημίσεις πλέον είναι παντού. Διαφήμιση κάνει ο κύριος που κρατάει τη σακούλα με το πλαίσιο. Είναι product placement αυτό. Χωρίς πλάκα. Αυτό θα μπορούσε όντως να είναι μια διαφήμιση. Η διαφήμιση πλέον μπαίνει μέσα στη ζωή με διάφορους τρόπους. Η διαφήμιση είναι αυτό που είναι πίσω μου, η χορηγή, τους βγάζει φωτογραφία, τα λογότυπά τους. Τον κόσμο πλέον δεν τον βρίσκεις στη τηλεόραση. Τους νέους δεν τους βρίσκεις σίγουρα καθόλου. Εδώ εμένα δεν με βρίσκει στη τηλεόραση, δεν βλέπω αυτά που φτιάχνω. Οπότε αλλάζει. Θέλει έξυπνους, ύπουλους, περίεργους τρόπους ώστε να πιάσει τον κόσμο. Και αυτό πάντα θα χρειάζεται από πίσω ένα ανθρώπινο μυαλό.
Οπότε, όσο πιο ανθρώπινο μυαλό έχεις, τόσο καλύτερα. Θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το κάνει ένα κομπιούτερ. Οι κατάλληλες σπουδές για αυτό το χώρο, ποιες πιστεύετε ότι είναι? Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω καθόλου, ειλικρινά δεν ξέρω καθόλου ποιο πανεπιστήμιο, ας πούμε. Γιατί δεν ξέρετε τι γίνεται. Σε εμάς, στο δημιουργικό, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι γραφίστες. Οκ, υπάρχουν σχολές γραφιστικής, αυτό είναι αυτονόητο. Και υπάρχουν κειμενογράφοι που είναι άνθρωποι οι οποίοι απλώς έχουν ταλέντο στο να γράφουν. Δεν υπάρχει κάποια σχολή γι' αυτό. Σχολή ταλέντου. Εσείς δηλαδή που είστε στο δημιουργικό, δεν έχετε δηλαδή σπουδάσει κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε? Έχω σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και ανάλυση πολιτικού λόγου που σχετικά ενδεχομένως από μακριά να θύμιζε ότι κάποιος. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πολιτικός επιστήμονας που να δουλεύει ως πολιτικός επιστήμονας, εκτός αν ξέρω εγώ διοργανώνεις πραξικοπήματα στην Ουγκάντα. Αλλά ναι. Όχι. Ξέρετε κάτι, εμένα το βιογραφικό μου όταν είχα πάει να πιάσω δουλειά ήταν ένα θεατρικό που είχα γράψει. Και τους άρεσε. Τους φάνηκε ότι μπορεί να. Ότι μπορεί να μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά. Κάνανε λάθος. Για ένα χρόνο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Ούτως ή άλλως στη διαφήμιση πηγαίνεις. Δεν ξέρω, καταναλώνω τον χρόνο κάποιου άλλου. Μπορώ να μιλάω για χρόνια. Στη διαφήμιση, συνήθως στο δημιουργικό πηγαίνεις, σίγουρα στο δημιουργικό πηγαίνεις ως trainee στην αρχή. Ένα μήνα, μπορεί και παραπάνω. Ξέρω ανθρώπους που είχαν πάει ένα χρόνο trainee πριν 10 χρόνια. Φαντάζομαι σήμερα θα είναι, ξέρω, πηγαίνεις 5 χρόνια. Θα παίρνεις σύνταξη ως trainee. Λοιπόν, αυτό γιατί γίνεται? Γιατί θέλουν να δουν καταρχάς αν μπορείς να το κάνεις αυτό το πράγμα, αν έχεις το ταλέντο να το κάνεις. Και στη συνέχεια, αν θες και εσύ να το κάνεις, γιατί ξέρετε, είναι και λίγο περίεργη δουλειά. Το σημαντικότερο πράγμα από όλα είναι να καταφέρεις να είσαι μπροστά σε μια λευκή σελίδα και να τη γεμίσεις κάτι που να έχει νόημα και να πουλάει ένα προϊόν. Και το άλλο είναι να δεις ξαφνικά τη σελίδα αυτή, να τη σκίζει κάποιος μπροστά στα μάτια σου και να σου λέει, ο πελάτης συνήθως, ή το αφεντικό σου, και να σου λέει ότι όχι, αυτό δεν κάνει, πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω, και αυτό το οποίο πιστεύεις εσύ να γίνεται κομμάτι μπροστά στα μάτια σου. Αυτό πολλοί κόσμοι δεν το αντέχει, και επίσης δεν το αντέχει γιατί συνήθως αυτό το πράγμα γίνεται στις 12 ώρα το βράδυ. Αυτά. Οπότε, ειδικά για το δημιουργικό για το οποίο μπορώ να μιλήσω εγώ, είναι μια υπόθεση που η οποία απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που έχουν ταλέντα ποικίλα. Αντοχές μεγάλες. Αυτό. Όσον αφορά το δίκτυο γνωριμιών που είπα. Το τελευταίο είναι. Το τελευταίο είναι. Όσον αφορά το δίκτυο γνωριμιών. Θα χρειαστώ και άλλο νερό, Νικούβα. Ναι, το δίκτυο γνωριμιών. Ναι. Σας το συστήνω. Ναι, ναι. Να το προτιμήσετε. Πώς μπορείς να το αναπτύξεις? Το δίκτυο γνωριμιών είναι αναπόφευκτο, γιατί ξέρετε, γίνεται σε όλες τις εταιρείες, αυτό ισχύει παντού. Έρχονται βιογραφικά με το τσουβάλι. Δηλαδή, ζητάμε, ας πούμε, γραφίστα μας, έρχονται βιογραφικά υδραυλικών. Οι οποίοι ενδεχομένως μερικές φορές να είναι πιο χρήσιμα από αυτό το γραφίστα που τελικά πήραμε. Ξέρετε, δεν είναι σε δουλειές οι οποίες χρειάζονται ταλέντο, δεν έχει νόημα να έρθει ο ανιψιός του πελάτη. Δεν έχει νόημα. Ο άνθρωπος θα φύγει, θα το καταλάβει. Μην το χρησιμοποιείτε ποτέ σαν άλλο θείο ότι δεν είχα τις κατάλληλες γνωριμίες για να γίνω συγγραφέας, ας πούμε. Δεν γίνεται. Δεν είναι θέμα γνωριμιών. Πρέπει να φτιάξεις κάτι από το μηδέν. Και όταν το φτιάξεις αυτό από το μηδέν και είναι καλό, θα το πάρουν. Αυτά. Ευχαριστώ.